Και πάμε, πού πάμε, πάμε Θεσσαλονίκη, κυρία συνάδελφε, στην περιοχή σου. Ναι, μάλιστα. Να πάμε στο Διεθνές Πανεπιστημίο. Νομίζω ότι είναι ώρα να βρούμε. Ο Σταύρος είναι εκεί με τον κύριο Μουσιόπουλο. Βέβαια. Ο κύριος. Α, όχι, είναι ο κύριος Μουσιόπουλος μόνος του, χωρίς τον κύριο Σταύρο Ιωαννίδη. Λοιπόν, είναι πρόεδρος της δικού της Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Αντιπρόεδρος, καλημέρα σας. Γεια σας, καλημέρα στους ακροατές. Σας έδωσα έναν ρόλο παραπάνω, κύριε Μουσιόπουλε. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Λοιπόν, τι είναι το Διεθνές Πανεπιστημίο, για βοηθήστε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχουμε εντυπωσιαστεί με αυτά που μαθαίνουμε εμείς. Είναι ένα από τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, ένα από τα νεότερα. Λειτουργεί με δικό του ιδρυτικό νόμο, ο οποίος έρχεται πολύ κοντά στον υποσυζήτηση νόμο που σύντομα θα ισχύει και για όλα τα υπόλοιπα πανεπιστήμια, άρα με την λογική που υπάρχει στην Δυτική Ευρώπη για τα πανεπιστήμια. Ως τώρα έχουμε ενεργοποιήσει μόνο μεταπτυχιακά προγράμματα, λειτουργούν ήδη 6 και πρόκειται συντομότατα να διοδοτηθούν άλλα 4 μεταπτυχιακά προγράμματα. Πρόκειται για... Έχουμε φοιτητές. Ήθελα να ρωτήσω απλώς αν πρόκειται για τίτλους σπουδών οι οποίοι είναι ισότιμοι με εκείνους των υπόλοιπων πανεπιστημίων. Βεβαιότατα, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, τα μάστερ τα οποία δίνουμε, έχουν ακριβώς την ίδια ισχύ όπως και τα μεταπτυχιακά τα οποία θα μπορεί κανείς να παρακολουθήσει σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας, αλλά βεβαίως και σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της Ελλοδαπής. Κύριε Μουσιόπουλε, γιατί λέγεται διεθνές, από πού προέρχονται, Ναι, παρακαλώ. Θα σας πω. Η ιδέα ήταν να ανοίξει η χώρα και για φοιτητές που δεν είναι Έλληνες. Μάλιστα. Ή που είναι ελληνικής καταγωγής αλλά δεν μιλούν τα ελληνικά. Mm-hmm. Η επίσημη γλώσσα των μαθημάτων είναι τα αγγλικά. Ah. Λειτουργούμε λοιπόν με άλλα λόγια εδώ και με τους Έλληνες που έχουμε στα αγγλικά. Έχουμε περίπου 23% των φοιτητών μας είναι ξένοι και οι διδάσκοντες είναι εν μέρη μη Έλληνες. Δηλαδή φέρνουμε διδάσκοντες από την Αγγλία και από άλλες χώρες οι οποίοι αναλαμβάνουν συγκεκριμένα μαθήματα στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Και με τον τρόπο αυτό έχει βεβαίως ανοίξει η δημόσια παιδεία της Ελλάδας προς το εξωτερικό, κάτι το οποίο επιζητείται και με τον υποσυζήτηση νόμο να γίνει βέβαια με κάποιο βέβαια χρόνο, γιατί όλο αυτό θέλει κάποιο χρόνο, και στα υπόλοιπα δημόσια ιδρύματα της χώρας. Στα 6 χρόνια αυτά της παρουσίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, είναι αναμενόμενη η ζήτηση ή τέλος πάντων η άφιξη ξένων φοιτητών και από ποιες χώρες έρχονται, κύριε Αντιπρίτανη? Έχουμε αυξητική κίνηση σε ό,τι αφορά την έλευση ανθρώπων από το εξωτερικό. Κυρίως ως τώρα είναι Βαλκάνοι, αλλά και από άλλες χώρες και από την πρώην της Σοβιετική Ένωση. Έχουμε και μεμονωμένους από τη Δυτική Ευρώπη. Προσπάθεια συλλογική της δικού της Επιτροπής είναι να αυξήσουμε την ροή από δυτικές χώρες, διότι μην ξεχνάμε την ομογένεια. Έχουμε πάρα πολλούς λοιπόν άρα οι οποίοι είναι ελληνικής ανταγωγής άνθρωποι, οι οποίοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στις ΗΠΑ, στην Γερμανία, στην Γαλλία, στη Σουηδία, και θα θέλαμε κάποιοι από αυτούς μετά τον πρώτο κύκλο σπουδών να έρθουν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα στην πατρίδα των γονιών τους. Έχουμε και ανθρωπιστικές σπουδές που τις προσφέρουμε, έχουμε και θέματα επιστημών τεχνολογίας και κυρίως βέβαια αυτό το οποίο είναι το πιο πετυχημένο ως τώρα είναι στην οικονομία και διοίκηση. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα Executive MBA, το οποίο αποτελεί ίσως και την ναυαρχίδα του πανεπιστημίου μας, και έχουμε για τον λόγο αυτό πάρα πολλούς στελέχη επιχειρήσεων από Ελλάδα και το εξωτερικό που έρχονται για να παρακολουθήσουν το Executive MBA, που είναι, τολμώ να ισχυριστώ, ίσης αξίας με τα της Αγγλίας, αλλά με πολύ χαμηλότερο κόστος. Μάλιστα. Ποιο το κόστος, ποιο είναι, για να το ξεκαθαρίσουμε, για να το καταλάβει και ο κόσμος? Τα δίδακτρα τα οποία παίρνουμε εξαρτώνται από το πρόγραμμα. Στις ανθρωπιστικές επιστήμες είναι 2.500 ευρώ για ολόκληρο το πρόγραμμα. Στο Executive MBA φτάνει μέχρι τα 12.000 ευρώ, αλλά όπως σας είπα, στην Αγγλία θα πληρώσετε 30. Μάλιστα. Για να παρακολουθήσετε ένα ανάλογο πρόγραμμα. Άρα γι' αυτό και ακολουθείτε μια τακτική οικονομική τέτοια που να προσελκύσετε κόσμο εδώ προφανώς. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή όπως ξέρετε και σε διάφορα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια υπάρχουν δίδακτρα. Έτσι κι αλλιώς η δική μας αντίληψη είναι ότι για να υπάρχει υψηλής ποιότητας παρεχόμενη υπηρεσία σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, πρέπει μετά τον πρώτο κύκλο να υπάρχουν δίδακτρα. Γιατί αλλιώς, ειδικά έτσι όπως έχουμε δημοσιονομικά καταντήσει ως χώρα, δεν μπορείτε να προσφέρετε κάτι το οποίο πραγματικά να αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσει ο φοιτητής. Για τον λόγο λοιπόν αυτό, και μάλιστα αν συγκριθούμε και με άλλες χώρες, είμαστε πολύ χαμηλά. Θα σας πω επίσης, 4.000 ευρώ είναι στις επιστήμες τεχνολογίας, ενέργεια και θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
7.000 τα master στο management και στο banking and finance. Αυτά τα, λέει, τα προγράμματα που πηγαίνουν αρκετοί Έλληνες και τα παρακολουθούν εκτός Ελλάδας, πληρώνοντας πολύ περισσότερα, μπορούν να έρθουν να τα παρακολουθήσουν σε ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, έχοντας και όλα τα ωφέλη που έχει κανείς ως σπουδάζοντας στην Ελλάδα, δηλαδή το πάσο, κάποιες άλλες διευκολύνσεις και εκδόσεις, και άλλωστε ζώντας στην πατρίδα του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και παρακαλώ, ελάτε να μας επισκεφτείτε και εσείς επί τόπου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια καλή πρόσκληση. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο διευκολύνει πάρα πολύ και τους ανθρώπους που εργάζονται. Σωστό είναι αυτό. Διευκολύνει και εκείνους οι οποίοι έχουν κάνει ένα πρώτο, έχουν περάσει από ένα πρώτο στάδιο. Θέλουν να πάνε στην επόμενη διαδικασία. Έχουν κάνει ένα πτυχίο, ας πούμε, και θέλουν να κάνουν ένα δεύτερο ή ένα μεταπτυχιακό με όρους πιο ελαστικούς από πλευράς παρακολούθησης κυρίως. Μ' αρέσει πάντως αυτή η διαδικασία. Το θέμα είναι να γίνει ακόμα πιο γνωστό. Γι' αυτό και εμείς θέλαμε να σας το παρουσιάσουμε. Έχει και πολύ ωραίο κύκλο σπουδών. Αν δεις δηλαδή λίγο 2-3 από τους βασικούς τομείς, έχει πάρα πολύ ωραίο κύκλο σπουδών. Ωραία. Γιώργος Φελίδης για τη συνέχεια, διεθνείς ειδήσεις. Για πάμε στο Ιράκ. Τι ζητάει ο Ταρέκα Ζιζ, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.